Καλησπέρα. Από το κλειστό των Λιωσίων. Παιχνίδι για την Ελίτ. Οι Lakers retirees. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Ο Αγγελόπουλος αυτό που ξέρει να κάνει όσο τίποτα άλλο καλά στο γήπεδο. Αυτή τη φορά βέβαια το σουτ δεν βρήκε στόχο. Έτσι από τη γραμμή των 6.75. Αθηναίου. Αθηναίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Το δήλωσε και στην κάμερα. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση απόψε. Αθλητές σαν αυτόν γνωρίζουν πότε είναι καλά και πότε όχι. Μαρσάιρ θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα βρει στόχο. Ο Ερικός. Για 3, air ball. Από τον Γιαμέο. Ούτε τώρα. Διαχείρος Καρολού. Πρώτους δύο πόντους στην στο παιχνίδι. Νομίζω είχαμε μια επαφή γόνατο με γόνατο. Θα διατηρηθεί. Οι δύο ομάδες έχουν μπει κάπως κρύες στο παρκέ. Μια ουσιαστικά κακή επίθεση διαδέχεται την άλλη. Της αναμέτρησης. Πρώτο καλάθι για τους Σουβλέγκερς. 2-4. Τώρα θα
βρουν στόχο. Έχουν χάσει κάποια φαινομενικά εύκολα καλάθια οι φιλοξενούμενοι. Σουτ για τρεις. Εύστοχος Αγγελόπουλος. 5-0 σερί. 5-4. Στο σύν 1. Επανακτήσουνε τα ημία του σκόρου, τα εταιρείς, ο Αγγελόπουλος, δεύτερο σερί, 8-6. Είπαμε από την αρχή της μετάδοσης, είναι κάτι που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Στοχίσει 4-38 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου της πρώτης στροφής της αναμέτρησης. Αλλαγές. Αδάμης θα περάσει στον πάγκο. Τη θέση του θα πάρει ο Τσιφτής. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, πολύ όμορφη προσωπική προσπάθεια του Γιαμαίου. Φέρει το παιχνίδι στα ίσα, 8-8. Γελόπουλος και το τρίτο, όχι αυτή τη φορά. Επιθετικό rebound, γύρω σε 14 δευτερολέπτο. Παραλίγο το λάθος, θα γίνει εν τέλει. Μπάλα στα σίγουρα χέρια του Αθηναίου και από εκεί τον Ζηλάβη. Σε σου τριών πόντων ο Μαρίνος, 8-11. Που να αρχίσει και συνδέονται με τον καλάθι έξω από την γραμμή των 6 και των 15 οι παίκτες και των δύο ομάδων. Αγγελόπουλος δεν μας δικαιώνει τώρα, να ξεκινήσει πάντα μαζί κιόλα. Έχουμε φάουλ από τον Έρικο. Πάμε σε ένα time out. Καλάθι για τους Red Aires με την επιστροφή από το time out. 8-13 στο σύν 5 για πρώτη φορά.
5. Με το φάουλ. Το οποίο κέρδισε ο Βουγιούκας. Καλά ακούσατε, ο αδελφός του Ιάν. Το σκορ. Κυπριακής, άστοχο, ριμπάδο από ποιον, από το Σαρί, ναι. Λάβης για τρεις, σίδερο η μπάλα, καρίζει την υπόθεση ριμπάδο το Βουγιούκας. Για να δούμε αν θα μειώσουν ακόμα περισσότερο ή αν ακόμα κι αν θα εσωφαρίσουν. Σουτιά 2, δεν θα του κάνει το χατρίδι η μπάλα. Πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Τριδαϊρής, μια ομάδα που εφόσον εμφανιστεί πλήρης, κατά την άποψή μου, συγκαταλέγεται μέσα στις δύο-τρεις κορυφαίες ομάδες της κατηγορίας. Με όσα έχω δει από την ελίτ, άστοχος στην πρώτη. Είχε βάλει εκείνη τη βολή με τους World Gamers που δεν έπρεπε να μπει. Εκεί στα χαζομέρια του παιχνιδιού ακόμα το μνημονεύει. Εντάξει, έχει συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες. 12-16. Το συν 4. Λιμπάδο από ποιον. Βουγιούκας. Δεν έχει αντίπαλο εκεί. 14-16. Σάρις κάτι λέει εκεί στο ρεφ. Έσπαξε ο Αλέξανδρος. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι. Αθηνός θα κάνει το λάθος. Πολύ όμορφα θα αλλάξουν την μπάλα εδώ οι Σουτλέικερς. Τελική προσπάθεια δεν ήταν ανάλογη. Αθηναίος, ένα δευτερόλεπτο για τρεις, μέσα, 14, 19. Λοιπόν, τέλος το 10 λεπτό, στο συν 5 η Ραϊταϊρής. Το δεκάλεπτο ξεκίνησε. Ο Αθηναίος ζητάει απεγνωσμένα την μπάλα από τον Σαρί. Την πήρε τώρα. Άστοχοι φιλοξενούμενοι. Γκάμις στον Ερίκο, η μπάλα στο σίδερο. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια από τον Μέξα. Πήρε όλο το δεξί διάδρομο. Άφησε την μπάλα στο καλάθι. 14-21. Προσποιείται εκεί το Σαρί απέναντί του, θα πάρει την προσπάθεια. Κακή εκτέλεση. Ο Μέξας θα πάρει το επιθετικό, επιμένει ούτε τώρα. Ούτε με τη δεύτερη. Ο Κάραλος αστόχησε και αυτός με τη σειρά του, μιμήθηκε το Μέξα. Λάβεις καμιλά στον Αθηναίο. Πάνω, 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 πάν
Ο Αθηναίος εύστοχο στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη. Αγγελόπουλος για τρεις. Τώρα τον Αθηναίο. Άθια στείλει την κλάση του. Θα βάλει και τον καλάθι. Θα πάρει χαμηλά την μπάλα και θα βάλει πλάτη τον αντίπαλο. Δεν έχει πρόβλημα κανένα. Ήταν 4-25. Καμής μπλέχτηκε εκεί ανάμεσα σε πολλούς παίκτες των Ριταϊής. Ερίκος θα πάρει το φάουλ. Εστοχός 15-26 στη δεύτερη. Αμέσως αστόχησε. Καλάθι για τους γηπεδούχους, θα μειώσει 17-26. Θα φύγει στον εφηδιασμό. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα τελειώσει. Φάουλ ζητάει τώρα εκεί. Τίποτα λέει ο Ριφ. Έχουν μείνει δύο πίσω από κάθε ομάδα. Αγγελόπουλος για τρεις. Μέσα στο rebound. Γρήγορο τυπό το παιχνίδι. Σταρής πιέζεται.
Τσιγλάδη. Περφόρτ ο Σίε, τη μια πλευρά του γηπέδου. Και Μέτσες και Σάιζ βρέθηκαν από τη μια πλευρά. Ο Αθηναίος θα χάσει. Ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι σε αντίθεση με τον Βουλιούκα, τεχνική ποινή στον Αθηναίο. Διαμαρτυρία προς τον στους δύο ρεφ, χαρακτηριστικά ότι έκανε βήματα ο Άλεξ. Τελείως αντίθετη άποψη έχουν οι άρχοντες του ξαναμέτρησης. Εντάξει, στα νεύρα τώρα του Κωνσταντίνου έχω την εντύπωση ότι πηγάζουν την προηγούμενη φάση που είδε ότι δόθηκε φάουλ. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τουρτά. Πρέπει απλά να περιορίσει τις διαμαρτυρίες του, είναι μόνο 5. Για μείωση για τρεις, βάλα στα χέρια του Μέξα. Άλλο ένα επιθετικό rebound από τον Γιάννη, το οποίο δεν θα φέρει τους δύο πόντους τους Ριταϊρής. Ο Αθηναίος σε άλλο ένα αμυντικό rebound. Αμύρος θα πάρει το φάουλ, τεταδοματικό για τους Lakers από το επόμενο. Ο Σαρίς και η παρέα του θα έχουν δικαίωμα για βολές. Θα κοπεί στα ίσα από τον Βουγιούκα. Εντάξει, ο Κωνσταντίνος τώρα έχει εκνευριστεί, δεν έχει καθαρό μυαλό. Οι αποφάσεις που παίρνει δεν είναι σωστές. Άστοχο σουτ με ταμπλό, παρακαλώ, από τον Κάρολο. Από τον Ερίκο, συγγνώμη. Είχε ο Νολάχτη στον έτερο. Ο Ντάμις θα κάνει τον λάθος. Βιάστηκαν εδώ οι υπερδοχοί. 3 και 20, 22, 26. Εδώ στο κλειστό των Αντωνιωσίων. Ο κότς Κοντίκης εστιάζει την προσοχή των παιχτών του στην άμυνα. Αμήνες χωρίς φάουλ χαρακτηριστικά. Είναι ο λάθος από τον Τζιλάβη. Αλλαγές. Ο Δάμης θα περάσει στον πάγκο. Αγγελόπουλος ασκείται. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα χάλασε τώρα στην τελική. Για τρεις μέσα! Τρεις φορές μπράβο του λέω χαρακτηριστικά ο Αθηναίος. Έχουν ιδιαίτερες από τα δύο παιδιά. Τον με επιζητούσε στην τρίτο παιχνίδι.
22-29. Αμέως για τρεις. Ίσα που έφτασε Στεφάνη μπαλά. Μπαξάι θα στοχίσει. Στην 7 η φιλοξενούμενη. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπαλά χαμηλά. Ψαρίς. Για τρεις. Αλλά δεν θα καταφέρει να την συγκρατήσει ο Ερικός. Κατοχή και πάλι για τους Ριταϊρείς. 1-36. 22-29. Ελέγχουν το παιχνίδι. Από τη στιγμή που πέρασαν μπροστά βρέθηκαν να χάνουν 8-6 και από τότε ηγούνται. Φυσικό rebound από τον Αθηναίο. Το Βουγιούκ απέναντί του θα προσποιηθεί, εκπληκτική κίνηση, επιθετικό rebound, άλλο ένα για την ακρίβεια, επιθετικό rebound από τον Μέξα. Η ομάδα των Ριταϊρείς για πρώτη φορά στο σύν 9. Μειώνουν οι Λέικερς. Βγήκαμε στο τελευταίο λεπτό του δευτέρου δεκαλέπτου. Δεν δεύτερο λεπτό για την ακρίβεια. Ψαρίζει τον Αγγελόπουλο πάνω του. Θα γυρίσει πάρα πολύ όμορφα. Δεν θα βρει την μπάλα στο καλάθι. Γιούκα στο rebound. Έχουν φύγει στον ενθουσιασμό. 4-2. Δάμις. Δεν θα τελειώσει την φάση. Και βάλε και τα πόδια του. Τρεις, σίδερο η μπάλα. Ο Αθηνός βρέθηκε στο παρκέ. 2 δευτερόλεπτα. Το σπίτι του παραλίγο. Σκορ ημιχρόνου. Σου Λέικερ, Σιρι Ταϊρείς. 24-31. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Αγγελόπουλος για τρεις. Και γυρνάει ζεστός. 27-31, το τρίτο. Εδώ Βασίλη. Μπάλα χαμηλά στο Μέξα. Θα γυρίσει, θα στοχίσει. Ο Γιούκας στο rebound. Θα πυροβολήσει και πάλι 30-31 με 2 σερί τρίποντα. Το τέταρτο παρακαλώ στο παιχνίδι. Στον πόντε διαφορά. Ο Κούκας θα κλέψει. Ο Αθηναίος και πάλι θα πάρει την μπάλα. Τίποτα. Δαμής. Πάρει αριστερό διάδρομο, θα τελειώσει με το δεξί και θα βάλει μπροστά την ομάδα του 32-31.
Εσπεσμένα σε time out οι retirees μετά από αυτό το 7-0 των Σουβλέγγιος. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν. Πάλι παιχνίδι και για να δούμε την αντίδραση της παρέας του Κωνσταντίνου Αθηναίου σε αυτό το 7-0 που ήρθε από τα δύο συνεχόμενα τρίποντα του Αγγελόπουλου και το σούτριο πόντων του Δάμι. Ριμπάουτ από ποιον, μέξα σε άλλο ένα επιθετικό παλικάρι, ο ριμπάουτ το πήρε μέσα τα χέρια του Βουγιούγκα, Αθηναίος πήρε το φάουλ, έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Έβγαλε εκεί πάθος ο Μέξας. Εύστοχος ο Κωνσταντίνος, 32 όλα. Ο Αθηναίος θα πάρει το επιθετικό, Αδράνια εκεί. Πάει προς το καλάθι με το Βουγιούγκα πάνω του. Δεν θα καταφέρει κάτι. Δάμις με το δεξί, νέο καλάθι, 34-32. Δάμις και Αγγελόπουλος οδηγούν τους Σουβλέγγιερς σε αυτό το διάστημα. Το πρώτο μισό του τρίτου δεκαλέπτου. Διαμέως, νέα ισοπαλία, 34-34. Το παιχνίδι έχει μια άγρια ομορφιά. Αγγελόπουλος θα βάλει και αυτό. Παραλίγο. Οι Λιταϊρείς θα περάσουν μπροστά στο σκορ 34-36. Λιούκας αστοχός. Αθηναίος ακόμα ένα σκουφίδι αμυντικό. Μέξας, 34-38. Ένα σερί 6-0. Δάμις θα πάρει το φάουλ. Για 3, με στόχος 35-41 στο συν 6. Παλήθηκε η τάξη για τους Ριταερείς. Βουγιούκας θα πάρει το φάλα του Σαρή. Θέλει να προστατεύσει τον Παντελή. Τον ενημέρωσε το 3 φάου. Το μηδένισε με τη σειρά του Σάρης. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Εύστοχος στην πρώτη. Ο Άλεξ 36-41. 37-41. Στους 4 πόντους. Η διαφορά.
για νέος. Θα στοχίσει, μπάλα στο σίδερο. Ο Καρολός. Δεν θα καταφέρει να προσθέσει δύο πόντους ενεργικό το δικό του και της ομάδας σου. Θα αιτιαστούν και από την άλλη πλευρά. Η μάχη καλά μένεται. Εντάξει, ο Μέξας με περίσσιο πάθος και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με αλλαγές. Ο Τσίφτης θα περάσει στο παρκέ στη θέση του Παναγιώτη του Αδαμή. Αγγελόπουλος είναι επαναφορά και έχουμε παιχνίδι πάλι. Επίθεση 15 δευτερολέπτων. Αγγελόπουλος για 3. Σίδερο η μπάλα. Και συνεχεία συστημένη. Τα χέρια του Τσιλαβή. Θα πάρει την εσωτερική. Πάνω από τα χέρια του Βουγιούκα. Έτσι κι αλλιώς δύσκολη αποστολή. Κάρολος θα στοχίσει το ριμπάντο από ποιον, από το Μέξα. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. Για 7-43. Από τις οδηγίες του Αθηναίου. Λάβει σε ένα πολύ κακό σου που θα πει να μην τον 39-43. Μετά την πολύ όμορφη πάσα που δέχτηκε από τον Δάμι. Το παιχνίδι στους 4. Οι δύο ομάδες έχουν μπει ζεστές σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Το καλύτερο δεκάλεπτο που παρακολουθούμε από συγκεκριμένο πόντο. Δάμις Αδάμις Τσίφτης, συγγνώμη. Θα στοχίσει, Βουγιούκα στο επιθετικό. 10 δευτερόλεπτα. Αγγελόπουλος δίνει το σκηνό Τσίφτης. Μπάλα στο Βουγιούκα. Θα πάρει την προσπάθεια από τα 6 μέτρα. Θα στοχίσει. Λάβης, θα πάει μέχρι μέσα, τα δει πάρα πολύ όμορφα, πήρε πάνω του και τον Βουγιούκα. Ο Μέξας ήταν μόνος του, από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν κάτι παραπάνω από εύκολα. 39-45. Σε 6 πόντους, καλάθι από τον Καρολό. Πάντα κοντά η συγκρία και στο σκορ. Για μέσα θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Εύκολος και στη δεύτερη για μέος, θα κάνει το 41-47. Θα το σοδεύουμε σιγά σιγά προς τα τελευταία 120 δευτερόλεπτα του τρίτου δεκαλέπτου. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια από τον Ρίκο αυτή τη φορά. Πήρε στα πόδια. Τον
αντίπαλό του, Αθηναίος, 43-49. Είπαμε, οι δύο ομάδες οι άμυνες έχουν πάει περίπατο σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Νέος επιθετικό φάουλ στον Κάρολο. Σε ένα μίδια μαρατήρητο ο Κωνσταντίνος. Τι έκανε τη σκανταλιά του εκεί. Τσιχτής, εύστοχος, 45-49. Έχουν πετύχει 21 από τους Σουβλέγκερς, 18 οι Ριταϊρείς. Είπαμε, δεν υπάρχουν άμυνες αυτό το δεκάλεπτο, αν αναλογιστεί κανείς. Στους 14 πόντους των Σουβλέγκερς στο πρώτο δεκάλεπτο, τους 10 των Σουβλέγκερς στο δεύτερο. Τώρα έχουμε πάει ήδη στους 21. Λαμίος για 3. Μέσα! 45-52. Η πιο hot επιθετική περίοδος και για τους Ριταϊρείς. 21 από τους φτάσανε. 45-52. 47-52 από τον Κάρολο. Στους 5 πόντους η διαφορά. 9 δευτερόλεπτα, 17 για τους Ριταϊρείς, θα μείνουν και 10 δευτερόλεπτα περίπου για τους Λέικερς. 12. Γρήγορη επίθεση, για ποιο λόγο έγινε η επίθεση αυτή τόσο γρήγορα, κανείς δεν κατάλαβε. Λοιπόν, τέλος του δεκαλέπτου, 47-52. Διαμαντή! 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 Το 13 ποιος? Λοιπόν, μπήκαμε στην τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Εδώ θα κρυθούν όλα. Είναι δύσκολο να επαναληφθεί αυτή η τόσο καλή περίοδος όσον αφορά το σκοράρισμα και για τους δύο. Είναι δεδομένο να πάει το παιχνίδι στη δύναμη τώρα στο τέλος. Να μην είναι τόσο ελεύθερο το παιχνίδι. Βέβαια όλα αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Έχω μια εκτίμηση κάνω. Μπάλα χαμηλά στο Μέξα. Μέξας πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Αθηναίος δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Δεν τη σφίριξε και το φάουλ που τόσο ήθελε. Του λέει μου σφυράσαι άλλα κι άλλα και μου σφυράσαι αυτό που θέλω να μου σφυρίξει. Λοιπόν, Αγγελόπουλος για 3. Σίδερο η μπάλα. Άρολο στο επιθετικό. Πόδια του Τσιλάβη. Με ταμπλό, θα ευθοφίσει. Πρώτο καλάθι της περίοδου είναι για τους υπεδούχους. 49-52. Στους 3 πόντους η διαφορά. Yeah.
μπάλα. Οι Σιμπλέκες για χειρός Κάρολου. Για να δούμε αν θα μειώσουν ακόμα περισσότερο ή αν ευστοχήσουν έξω τη γραμμή των 6.75 και φέρουν το παιχνίδι και πάλι στα ίσα. 34-34 η τελευταία φορά που συνέβη αυτό. Ερίκος, τι ακριβώς έκανε εκεί, έμεινε στον αέρα και πήρε την προσπάθεια, όπως ζήτα αυτή την κυρίση πλάτη. Δάμι στο Βουγιούκα, θα σκοράρει, όχι, επιμένει. Καλάθι, α, δεν το βάλε. 49-52 θα παραμείνει. Άστορο στην πρώτη. Εύστορο στη δεύτερη. 50-52. Παιχνίδι βρίσκεται στη μία κατοχή διαφορά από την προηγούμενη φάση. Για μέος για τρεις, θα βγει άμυνα, την πάει τον Αγγελόπουλο. Κοντοστάθηκε ο Αγγελόπουλος να τον βουβουνίσει από τα 10 μέτρα και δεύτερη φορά θα το κάνει τελικά. Μέσα! 53-52. Ελπίζουμε να μην έχει γυρίσει το πόδι του στην πτώση. Σε κάποιον αντίπαλο θα σηκωθεί. Εντάξει, είναι μια χαρά. Μια χαρά. Άμα βλέπετε τα πρώτα βήματα μετά από πτώση να είναι τόσο ομαλά, δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Ειδικά όταν έχει να κάνει με αστράγαλο. (Συσχελίδι) 53-52. Πολύ καλό ξεκίνημα, όπως και στο τρίτο δεκάλεπτο. Και όχι ακριβώς συμβαίνει. Συνέβη. Μεξάς, Τσιλάβης, ο Ναυτιλέος, σιγά μη το χανέ, καλάθι και φάουλ, 53-54. Δεν έχει αντίπαλο εκεί. Ένα μικρό παιδί ο Κωνσταντίνος. Πεκτάρας. Θα στοχίσει. Θα τρέξει για το rebound. Δεν θα προφτάσει. Με ταμπλό σίγουρα εκεί. Ο Δάμης δεν τα κατάφερε. Θα κλέψει την μπάλα δια κύριος Καρολού. Ο Αγγελόπουλος είναι μόνος που το κάνει. Νέο επιθετικό. Ερικός. Ο Λούκας. Ο Αθηνός που κάνει φάουλ. Δεν ξέρω ποιο φάουλ τώρα είναι του Κωνσταντίνου αυτό. Τρίτο φάουλ. Τρία ο Αθηναίος, τρία ο Σαρής. Νομίζω ότι πρέπει να το δουν αυτό οι Lakers. Άμα φτύρουν έναν από τους δύο θα είναι πλήγμα. Κάρολος, βάζει και τα χέρια του Παντελής, τα βάζει και ο Τσιλάβης. Τίποτα λένε οι ρεφ. Γιαμαίος. Θα κόψει ο Ερίκος στον αέρα το Γιαμαίο. Η μπάλα για τους Ριταϊρείς, 53-54. Εδώ ο άρχον της γραμματέας Διαμαντής Καλτσουνάκης επιπλήττει κάποιους παίκτες που έχουν κάτσει σε τοποθεσία που δεν πρέπει να κάθονται και πολύ καλά τους κάνει. Που παρόντος πασαρχή Παυσάτο. Λοιπόν, Σαρής θα στοχίσει.
Κάρολος θα πάρει αριστερό διάδρομο, εξαιρετική προσπάθεια. Εξαιρετική, επαναλαμβάνω, προσπάθεια από τον Κάρολο. 55-54 και πάλι μπροστά. Οδεύουμε προς τα τελευταία 5 λεπτά της αναμέτρησης και δύο ομάδες. Η μία ομάδα νιώθει την ανάσα της άλλης. Πάμε για κυκλοκικό φινάλε. Ο Σαρίς τι κάνει εκεί κάτω. Εντάξει, ο Αθηνός για τρεις. Όχι. Ο Ερίκος θα μαζέψει το αμυντικό. Και για να δούμε αν θα διευρύνουν τη διαφορά. Θα πάρει το φάουλ ο Δάμης. Ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να βάλει την ομάδα του μπροστά. Στους τρεις πόντους. Σας πούμε μόνο ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί. Η μεγαλύτερη διαφορά που έχουν πάρει στους Lakers είναι η ανώτερη, οι δύο πόντοι. Γκάμις, μπάλα στο σίδερο, επιθετικό rebound, θα ανανεώσουν την επίδεσή τους. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Κάρολος θα πάει μέχρι μέσα, εξαιρετική, άλλη μία εξαιρετική προσπάθεια. Έχει πάρει στις πλάτες του τους υπόλοιπους και τους οδηγεί για να δούμε αν θα πετύχουν την τέταρτη νίκη στους Lakers. 57-54. Τσιλάβης, Σαρίς από τη γωνία. Από τα χέρια του Κάρολ η μπάλα θα περάσει εκτός. 4-41 για το τέλος. Εδώ που έχει φτάσει το παιχνίδι σου Lakers, τώρα θα πουλήσουν πολύ ακριβά το μάρι τους. Είναι με το μαχαίρι στο στόμα, θέλουν την τέταρτη νίκη στην διοργάνωση. Χρειάζονται ένα μικρό θαύμα στο δεύτερο γύρο για να μείνουν στην κατηγορία. Να ανατρέψουν, να αντιστρέψουν την κατάσταση αυτό το 3-9. Αθηναίος! Τώρα θα έλεγα ποια παροιμία ταιριάζει εδώ. Δεν μπορώ να το πω όμως, θα του το πω κατηδίαν. Θα του το πω κατηδίαν μετά το τέλος του παιχνιδιού. Πρέπει να είσαι μεγάλος μπασκετικός αλήτης για να βάλεις αυτό το φάουλ. Το πήρε πραγματικά, πήρε την προσποίηση, την έφαγε ο Βουγιούγκας. Από τη στιγμή που την έφαγε δεν υπήρχε γυρισμός. Ήξερε πολύ καλά τι έκανε και ο Αθηναίος. Πήρε το φάουλ, έχει δικαίωμα για τρεις βολές. Πού να έβαζε και το καλάθι να δείτε. Εύστοχο στην πρώτη. 97-95. Θα στοχίσει στη δεύτερη. Κάθε φορά που χάνει βολή ο Κωνσταντίνος μου έρχεται η βολή που έβαλε στο παιχνίδι με τους Gore Gamers. Μια βολή που αν την έχανε ήταν σχεδόν βέβαιο ότι ραϊτηρίζει απέναντι νίκη. 2 στις 3 και 57-56. Ερίκος, Δάμης, ο Φουγιούκα. Θα δει πάρα πολύ όμορφα τον Κάρολο και δεν θα τελειώσει τη φάση. Πήρε την εσωτερική πολύ όμορφα, έπρεπε να πατήσει ακόμα πιο καλά, να βάλει καλύτερα το σώμα του, να περάσει το χέρι του καλύτερα προς την καλάθι και να πτήσει την μπάλα. Δεν έδωσε την απαιτούμενη καμπύλη. Μέξας. Τι έδωσε ωραία βήματα. Μάλιστα. Πάμε για φινάλε που δεν προσφέρεται για καμπιακούς. Εδώ στο... το πιστό των αναγκασίων. Μίστε... τρίποντο. Αγγελόπουλος, Βασίλης και 60-56. Το πέμπτο, το έκτο στο παιχνίδι. Θα απαντήσω συλλάβεις. Ναι, 60-59. Διαγωνισμός τριποντών.
από τους παίκτες των δύο ομάδων. Ματσάρα με τα όλα της. Μπουγιούκαζε και τον Αθηναίο απέναντί του. Θα ευκολύσει ο Ερίκος. Τα αδέρφια Μπαρτσάρη που έχουν πάρει στους ώμους τους, στις πλάτες τους, στην ομάδα των Σουβλέγκερς. Σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο βρήκε συμπαραστάτες ο Αγγελόπουλος. Ανέβασαν την αποδοσή τους και ο Κάρολος και ο Ερικός. 62-59, 2-51 και για να δούμε αν θα αυξήσουν τη διαφορά. Δάμις, μπάλα στο Βουγιούκα, πάλι έξω, στους τριών πόντων. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα του Ερικού. Δείχνει διαφορά στους 6. Θα βάζαν τρομερά δύσκολα στους ριταερίσεις του Lakers. Όχι ότι δεν είναι ήδη σε δύσκολη θέση, όσο μάλλον μετά από τα βήματα του Μέξα. 62-99. Ερίκος για 2 από τα 6 μέτρα. Κακή επιλογή. Δεν δείξαν εδώ επιμονή και υπομονή. Οι Σουβλέγκερς έπρεπε να γυρίσει μπάλα, να έχουν περισσότερο καθαρό μυαλό. Πήγαν σε one man show επίθεση. Αθηναίος, επιθετικό rebound από το Μέξα. Παλικαρίσιο, άλλο ένα παλικαρίσιο καλάθι. Και 62-61, 1-48 για το τέλος. Γρήγορα σε time out καλεί ο coach Μάνος Ποντίκης. 1-48 για το τέλος αναμέτρησης. Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν εκατέρευθαν στους δύο πάγκους. Έχουμε πάλι παιχνίδι. Για αυτά τα τελευταία 1-40. Ο Γιούκας περίμενε ότι ο Ερίκος θα κάνει όλη την κίνηση προς τα μέσα. Εδώ νομίζω ότι είναι λάθος ο Πασέρ. Οι παγιοί λέγανε ότι έτσι κι αλλιώς είναι του Πασέρ το λάθος. Όταν δεν βρίσκει συμπαίκτη η πάσα που γίνεται. Αστόχος ο Μέξας, αναδιάστηκε εδώ να προσπεράσει. 62-61, 1-14. Πάμε στα φινάλι που όλοι αγαπήσαμε, αυτά μας αρέσουν. Ω, τι λάθος έκανε εκεί ο Ερίκος και τι λάθος ακολουθεί από την πλευρά του Ριταϊρής. Αν είναι δυνατόν, τέτοια ώρα, τέτοια λάθη. Ο Αγγελόπουλος θα στοχίσει. 54 δευτερόλεπτα, πρέπει να πάνε σε μια γεμάτη επίθεση τώρα. Για ποιο λόγο βιάζονται? Αγγελόπουλος, νέο τρίποντο, ούτε τώρα. 40 δευτερόλεπτα. Μέξας πάει μέχρι μέσα, θα πάρει επιθετικό φάουλ. Και 2. Κραμπά. Α, ο Κάρολος θα έχει δώσει όλα. Πάμε σε μια αλλαγή. Από τη στιγμή που του δόθηκαν δόθηκε ιατρική βοήθεια, πρέπει να περάσει έξω ο Κάρολος. Όχι και την καλύτερη στιγμή στην επίθεση που θα κρίνει το παιχνίδι. Να παθαίνει κράμπα και να βγαίνει εκτός. Πρέπει να ζητήσει ή να πάει να ζητήσει αλλαγή. Ο coach Φοντίκη πήγαινε τον γρήγορα. Λοιπόν, οι Ριταϊρείς θέλουν μια καθαρή άμυνα και ένα καλάθι και θα κερδίσουν. Οι Σουβλέγκερς ένα καλάθι τώρα και μια άμυνα και θα κερδίσουν αυτοί. Στα λόγια όλα εύκολα φαίνονται, για να δούμε. Ερίκος θα πάρει την προσπάθεια, θα ευκολύσει. 64-61, 16-6 για το τέλος. Στους 3 πόντους, πάνε για τρίποντο, Αθηναίος για 3. Στο σίδερο η μπάλα.
Νομίζω οι Σουβλέκερς είναι κοντά στην τέταρτη νίκη στη διοργάνωση. Αστόχησε ο Κωνσταντίνος σου τριών πόντων. Οι Σουβλέκερς είναι πολύ κοντά, μόλις μια βολή. Νομίζω ότι το παιχνίδι τελείωσε. 65-61. Δεν πρέπει καν να έρθουν σε επαφή με αντίπαλο και θα πάνουν την νίκη. Πάνε σε ένα time out. Τόπα Θεσσαλονικιώτικα, 5-6, 66-61 στο συν 5 η ομάδα του coach Ποντίκη. Λοιπόν, 5-6. Τώρα απαιτείται ένα μικρό θαύμα. Εντάξει, για μπάσκετ μιλάμε, όλα έχουν συμβεί, όλα γίνονται, τα έχουμε δει στο παρελθόν. Δεν πρέπει να λέμε πολλά, καλύτερα να μας παρά να μιλάς, αλλά η λογική λέει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, αρκεί να τον αφήσουν. Ο Σαρίς θα στοχίσει, ο Αθηναίος θα πάρει το rebound, το κριτικό, και κάπου εδώ το παιχνίδι θα τελειώσει. Πήρε τα Ιρίς, θα χάσουν το παιχνίδι. 66-61 για τους Σουβλέκερς, για το πρωτάθλημα της Ελλάδας.